Οι ίδιοι οι μοναχοί μας αποκάλυπταν έναν άλλο κόσμο που δεν έχει καμιά σχέση με επιφωνήματα θαυμασμού. Ο Πάτερ Σιμεών ξεκινούσε μια βόλτα για τα ασκηταριά της Μονής. Ασκηταριά που έφτιαξαν οι ίδιοι μοναχοί με τα χέρια τους για να μπορούν να ησυχάσουν, να ψάλουν, να βρεθούν στην έρημο όπως λένε. Ο Πάτερ Βασίλειος στο ασκηταριό του Ιωάννη του Προδρόμου ξεκινούσε να πλέξει ένα κομποσκήνι. Οι σιωπηλές προσευχές. Ο πνευματικός χρόνος του μοναχού. Η αναζήτηση της άειλης χαράς. Η σιωπή που γεμίζει την ψυχή με χαρά και ανοίγει ορίζοντες μιας έντονης πνευματικής κατάστασης την οποία δύσκολα κατανοούν οι άνθρωποι της πόλης. Πολλές φορές και εγώ έχω νιώσει αυτή την απελπισία που νιώθουμε όλοι μας, από τους πολιτικούς, από τους άρχοντες, από τους εκκλησιαστικούς άνδρες, από τους δασκάλους μας στο σχολείο. Αυτή η απελπισία, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, είναι ένα προνόμιο όμως. Ποιο είναι αυτό? Ότι μέσα στην απελπισία, τότε μόνο μπορείς να ψάξεις την ελπίδα. Όταν βρεθείς στην άβυσσο, μπορείς να ψάξεις μια άλλη άβυσσο. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, λέει το ψαλτήρι. Και την ελπίδα δεν τη βρεις ούτε σε βιβλία, ούτε σε σπουδές. Δεν πρόκειται να βρεις σε ιδέες την αλήθεια, θα τη βρεις σε κάποιο πρόσωπο. Εγώ νιώθω ότι το βρήκα στο πρόσωπο των αδελφών μου. Αμήν. Ευλόγησον, πατέρα Βασίλη. Αμήν, αδελφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε διακόψω λίγο από το διακόνημα. Ναι, γιώργο. Είπε ο γέροντας να πάμε στο μοναστήρι, έχουμε παντινιά, κουβαλήσουμε κάτι ξύλα. Πατέρα Γρηγόριος, πού είναι εδώ, είναι? Στον Άγιο Μωυσή, στο σκηταριό. Πάνω είναι? Ψάλλει, ναι. Διαβάζει μουσικά? Διαβάζει, ναι, ναι. Ωραία, θα πάω εγώ να το φωνάξω τον πατέρα, ναι. Γρηγόριο και θα βρεθούμε στο μοναστήρι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει «Ράων σιωπή, είναι προτιμότερη εδώ η σιωπή. Η ήσυχη, ασκητική και σοφή έρημος διδάσκει πολλά στον ανήσυχο άνθρωπο». Εδώ η σιωπή γίνεται δεητικός λόγος που ανεβαίνει ως θυμίαμα προς τον Θεό. Ελέησον με, ο
Πιο λίγο εδώ πέρα, περιμένουμε και λίγο. Πάμε κάτω όμως στο μοναστήρι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τον βρήκες κάτω. Ναι, ωραία. Τεβούμε για... Στην έρημο, οι ακρότητες των καιρικών συνθήκων αντιμάχονται τη ζωή. Όποιος ενδοσκοπείται, ανακαλύπτει τη δική του εσωτερική έρημο. Το ίδιο αντιφατική και αδυσόπιτη.